Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Αχιλέα Αγγίκα, καθηγητή εσωτερικής παθολογίας και μολυσματικών ασθενειών του Πανεπιστημίου Κρήτης και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για το νέο κορονοϊό. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε που είσαστε καλησπέρα μαζί σας. Καλησπέρα κύριε Σφαγιανάκη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε πολλά να συζητήσουμε και σήμερα. Το ενδιαφέρον είναι πολυεπίπεδο σε διάφορους τομείς. Θέλω όμως ένα πρώτο σχόλιο δικό σας για την εικόνα που παρουσιάζει η πορεία της πανδημίας στην χώρα μας συνολικά, με τα κρούσματα καθημερινά να ανακοινώνονται και να είναι γύρω στα 200 και κατά πόσο σας ανησυχεί η εικόνα αυτή. Καταρχάς, κυρία Σφακενάκη, να απαντήσω στον Αντιδήμαρχο της Χερσονήσου ότι το υλικό φορτίο έχει ξεπεράσει το όριο αυτό που θα μπορούσαμε να περιμένουμε. Επομένως, δυστυχώς έγινε τις τελευταίες 10 μέρες. Είχα και εγώ την ίδια εντύπωση ότι μια χαρά πηγαίναμε, αλλά το υλικό φορτίο, γιατί έχουμε δείκτες, κυρία Σφακενάκη, δεν πάμε στα τυφλά. Οι δείκτες μας λένε ότι έχουμε ξεπεράσει το επίπεδο 1 και πάμε στο επίπεδο 2, το οποίο επίπεδο 2 επιβάλλει αυτά τα απειροελάχιστα για μένα μέτρα, γιατί να σας πω κάτι, πρέπει να αποφασίσουμε και να συνηθίσουμε στην ιδέα ότι θα ζήσουμε με τη μάσκα τους επόμενους τουλάχιστον 6 με 8 μήνες. Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται να συζητάμε το ίδιο πράγμα. Κάθε ένας πρέπει να έχει σπίτι του μάσκες. Αυτή είναι η γενιά μας. Αυτό είναι το δύσκολο της γενιάς μας. Θα το ξεπεράσουμε με τάξη, με ευπρέπεια και με παλικαριά. Άρα λοιπόν η μάσκα είναι η καθημερινή εξάρτημα της ζωής μας. Βέβαια το Ηράκλειο μπήκε. Δεν θέλαμε να μπει λίγο στα πιο βαθιά. Το ίδιο και τα Χανιά. Ωστόσο όμως οι δείκτες αυτό λένε. Ότι έπρεπε να μπει για να σταματήσει το μεγάλο κύμα που θα ερχόταν αν δεν γινόταν αυτό. Υπήρχε, κύριε καθηγητά, χθες κατά την επίσκεψή του ο πρόεδρος του ΕΟΔΙΟ, ο κύριος Αρκουμανέας, και κληθείς να απαντήσει αυτό ακριβώς στο ερώτημα που πολλοί θέτουν, ότι είναι ο αριθμός των κρουσμάτων στο Ηράκλειο ενδεικτικός για να προχωρήσουμε σε περαιτέρω περιοριστικά μέτρα. Έκανε λόγο για ανησυχητικά στοιχεία από τις ιχνηλατήσεις, δηλαδή από κρούσματα τα οποία καταγράφονται μέσα σε άλλες περιοχές, αλλά φαίνεται να έχουν ταξιδέψει στην Κρήτη, μεταξύ άλλων και στο Ηράκλειο. Από ό,τι καταλαβαίνω, συμμερίζεστε λοιπόν και εσείς την άποψη ότι τα μέτρα αυτά καλώς πάρθηκαν τώρα για να αποφύγουμε χειρότερα. Δεν είναι μόνο άποψη, κυρία Σφαγιανάκη. Είναι και μια μακροσκελή συζήτηση που έγινε για το θέμα του Ηρακλείου και των Χανίων και κάθε πόλη που μπαίνει. Γίνεται ολόκληρη διαδικασία, υπάρχουν κριτήρια. Όταν σε μια πόλη έχεις 2 ή 3 εστίες αναζωπήρωσης με μεγάλη επιδημική δυναμική, δεν τις ξεχνάς, μετράς και τα κρούσματα, μετράς και τις εστίες, μετράς και τον τρόπο με τον οποίο κινείται όλος ο πληθυσμός και αποφασίζεις για να σταματήσεις τα χειρότερα. Νομίζω ότι θα σταματήσαμε. Και εν πάση περιπτώσει να σας πω και κάτι άλλο. Πρέπει να είμαστε στα ρηχά νερά όταν θα ανοίξουν τα σχολεία. Γιατί και τα σχολεία το άνοιγμά τους θα φέρει μια μικρή αύξηση των κρουσμάτων. Άρα λοιπόν καλύτερα να πάμε στα σίγουρα για 2 εβδομάδες για να μπορέσουμε να ανοίξουμε με ασφάλεια και τα σχολεία μας που είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Θα προσπαθήσω να απλουστεύσω με κάποιο τρόπο τις ανησυχίες και των τηλεθεατών που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, κύριε καθηγητά, και θα σας ρωτήσω αν μπορούμε να μιλήσουμε για ένα καλό και για ένα κακό σενάριο τους επόμενους μήνες. Λέτε ότι για τους επόμενους 6 με 8 μήνες και εδώ θα είναι ο κορονοϊός και εδώ θα είναι η μάσκα. Ποιο θα είναι το καλό και ποιο το κακό σενάριο? Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει ποια είναι τα άκρα αυτής της. Το καλό σενάριο είναι να είναι 0 τα κρούσματα, που δεν καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να γίνει. Και το πολύ κακό σενάριο είναι να έχουμε εικόνες αλλοφροσύνης με το 100% των κρεβατιών των μονάδων και των νοσοκομείων γεμάτα και να μην ξέρουμε πού να τους βάζουμε. Νομίζουμε ότι δεν θα φτάσουμε σε τέτοιο άκρο. Έχουμε πάρει τα μέτρα μας, έχουμε κάνει καλή προετοιμασία, γίνονται συνέχεια αξιολογήσεις και τοποθετήσεις και βλέπουμε τι κάνουν άλλες χώρες που τα πήγαν πολύ καλά. Βλέπουν και αυτοί τι κάνουμε και εμείς, γιατί υπάρχει ένα ολόκληρο σχεδιασμός και αν βοηθήσουν οι πολίτες με βάση αυτά που λέμε, τα πράγματα δεν θα
πάνε στο κακό σενάριο, θα πάνε σε ένα μέσο σενάριο, όπου θα είμαστε με τη μάσκα μας, όπου τα σχολεία μας θα είναι ανοιχτά, όπου οι επιχειρήσεις θα δουλεύουν τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, και όπου δεν θα υπάρχει απειλή ούτε για το σύστημα υγείας, ούτε για τους πολίτες. Γιατί είδατε τι έγινε. Μπλοκάραμε τους τουρίστες και αναζωπηρώθηκε από την εσωτερική μετακίνηση όσο αναζωπηρώθηκε η πανδημία. Σας τρομάζουν οι εποχικές ιώσεις, η εποχική γρήπη, είναι πρώτων πυλών και πώς αυτό θα καταγραφεί ή μάλλον πώς θα το διαχειριστεί το Εθνικό μας Σύστημα Υγείας? Με τρομάζουν οι λεβενταράδες που δεν θέλουν να βάλουν τις μάσκες. Αυτοί με τρομάζουν πιο πολύ. Τώρα, η γρήπη όταν θα έρθει, υπάρχει μια μεγάλη κινητοποίηση να βρούμε όσο γίνεται πιο πολλά. Τα έχουμε ήδη έχουν παραγγελθεί. Πιστεύουμε ότι ο εμβολιασμός της γρήπης θα καλύψει ένα τεράστιο κομμάτι από αυτή τον κίνδυνο της γρήπης και έτσι θα έχουμε να ασχοληθούμε μόνο με τον κορονοϊό. Ωστόσο, θα δούμε. Θα δούμε στην πορεία. Νομίζω ότι δεν θα έχουμε. Θα υπάρξει πρόβλημα, αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια προετοιμασία και νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε σε αυτή τη φάση. Αναφέρεστε ξανά και ξανά στην χρήση της μάσκας και πόσο σημαντική είναι για να προλάβουμε τα χειρότερα ή να προλάβουμε κακά σενάρια, όπως λέγαμε και νωρίτερα, κύριε καθηγητά. Και θα τολμήσω να ρωτήσω, γιατί αντιλαμβάνομαι και την δυσαρέσκειά σας και την αγωνία σας για όλους αυτές τις... τους προβληματισμούς, θα πω εγώ, τις ενστάσεις που έχουν διατυπωθεί κατά καιρό από τον κόσμο για τη χρήση της μάσκας και πολύ περισσότερο σε όλο αυτό που έχει φουντώσει στη συζήτηση για τα σχολεία. Για γονείς οι οποίοι δεν θέλουν τα παιδιά τους να φοράνε μάσκα στα σχολεία, έχοντας τις δικές τους αγωνίες, αγωνίες βέβαια που μπορεί να έχει ο κάθε γονιός. Πολλές ερωτήσεις μαζί, θα ξεκινήσουμε από τα παιδιά. Έχουμε κάνει μια διαχείριση αυτού του θέματος με τις μάσκες. Καταρχάς, μάσκες τα παιδιά φοράνε σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου και ξεκινάνε από τα νήπια και πέρα. Εμείς είπαμε ότι μετά το νηπιαγωγείο και μέχρι την ηλικία των 10 χρόνων θα είναι εκπαιδευτικού τύπου. Δεν πρόκειται ούτε να επιβάλλουμε, αλλά νομίζω ότι θα το καταλάβουν οι γονείς και θα αρχίσουν σιγά σιγά τα παιδιά να μαθαίνουν τις μάσκες με τρόπο που να θυμίζει λίγο παιχνίδι, με τρόπο που να θυμίζει λίγο πρωτάθλημα, ποιος θα τη βάλει καλύτερα, ποιος δεν θα κουμπίσει το χέρι την επόμενη μία ώρα θα είναι τσάμπιον και τέτοιου είδους σε αυτή τη μικρή και ευαίσθητη ηλικία. Ωστόσο, αυτό θα, εάν τα που είναι θέμα των γονιών κυρίως και των δασκάλων, εάν τα καταφέρουμε σε αυτό το κομμάτι, θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο κέρδος όσον αφορά τη μεταδοτικότητα. Βέβαια, υπάρχει ένας ολόκληρος σχηματισμός και ένα ολόκληρο πρόγραμμα που είναι τεράστιο και το οποίο αφορά όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Έχουμε δουλέψει εκεί πέρα. Νομίζουμε ότι θα υπάρξει καλή εξέλιξη. Όμως θέλουμε οι άνθρωποι που μας ακούν αυτή τη στιγμή να βοηθήσουν και οι γονείς με τα παιδιά τους, γιατί τα άλλα παιδιά σε άλλες χώρες τη φορούν και μάλιστα το βλέπουν και σαν παιχνίδι. Να το κάνουμε κι εμείς. Έχουμε πάρει πρόβλεψη για τα παιδιά που δεν μπορούν. Υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες. Έχουμε πάρει πρόβλεψη για αυτά τα παιδιά που δεν μπορούν. Έχουμε πάρει πρόβλεψη για τα μωρά, το οποίο είναι κάτω των 4 χρονών, να μην φοράνε. Δηλαδή υπάρχει ένα σχεδιασμός που νομίζω ότι είναι αρκετά εξελιγμένος και αρκετά πρωτοποριακός. Και αν υπάρχει και προβληματισμός, φαντάζομαι ότι συμφωνείτε κι εσείς, το καλύτερο είναι να απευθυνθούν στον οικογενειακό τους γιατρό, σε έναν γιατρό ο οποίος θα τους δώσει και τις απαντήσεις που χρειάζονται, αν υπάρχει περαιτέρω προβληματισμός ενώ φυσικά. Εκτός αυτού, κυρία Σφακιανάκη, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος θέτει στην υπηρεσία της χώρας τους ιδιώτες γιατρούς, οι οποίοι θα πάνε οικειοθελώς και χωρίς καμία αποζημίωση στα σχολεία να εξηγήσουν, να βοηθήσουν, να μιλήσουν κτλ. Αυτό το ανακοίνωσε ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος με τον πρόεδρό του και νομίζω ότι αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ στο να καταλάβει κανείς τι πρέπει να κάνει και πώς πρέπει να κάνει. Είναι μια πανστρατιά,
είναι ο πόλεμος του ανθρώπινου γένους με ένα άλλο είδος και πρέπει να τον κερδίσουμε. Και πρέπει να το κερδίσουμε και το κρατάω αυτό που λέτε, σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι του εμβολίου. Το πολυπόθητο εμβόλιο που περιμένει φυσικά όλος ο κόσμος, σε ό,τι έχει να κάνει με τον κορονοϊό, δημιουργήθηκε η αίσθηση χθες από τον κύριο Τσιόδρα ότι είμαστε περισσότερο κοντά, πιο κοντά στο να υπάρξουν θετικές εξελίξεις, με την έννοια του να έχουμε πιο άμεσα την προμήθεια του εμβολίου. Είναι έτσι, είναι ορατό να το... Έτσι είναι ακριβώς. Mm-hmm. Έτσι είναι ακριβώς. Ο Σωτήρης δεν λέει ψέματα, είναι αυτός που είναι όπως τον βλέπετε. Οπότε εκείνο που μπορώ να πω και εγώ από τη μεριά μου στο δικό μας μικρό χώρο είναι ότι τα θέματα του εμβολίου προχωράνε με εξαιρετικά γρήγορο ρυθμό. Ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας δεν είχε γίνει τόσο γρήγορη εξέλιξη και δημιουργία σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα ενός καινούργιου εμβολίου. Ωστόσο όμως θέλουμε ένα εμβόλιο το οποίο απευθύνεται σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους να είναι απολύτως ασφαλές. Κυρίως να είναι απολύτως ασφαλές. Γιατί άμα είναι και στο 0,001% μη ασφαλές, από τα 7 δισεκατομμύρια αν τα πολλαπλασιάσετε θα δείτε τι μεγάλο κόστος θα έχει. Mm-hmm. Άρα λοιπόν ο ένας μήνας και ο δύο μήνες καθυστέρηση και οι τρεις μήνες μπροστά στην ασφάλεια δεν είναι τίποτα. Κύριε Καθηγητά, θέλω να σας ευχαριστήσω που για μία ακόμη φορά ήσασταν μαζί μας.